Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα εδώ στις Ιατρικές Συναντήσεις. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη ζεστή βραδιά του Ιούλη, είμαστε εδώ και πάλι. Σας έχω πει πολλές φορές ότι δεχόμαστε πάρα πολλά τηλέφωνα καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Έτσι που μας προτείνετε και κάποιους γιατρούς. Ένα από τα τηλέφωνα που δεχτήκαμε στις Ιατρικές Συναντήσεις στην εκπομπή ήταν και για κάποιον οδοντίατρο, ο οποίος μας λέει κάποιος κύριος ότι φτιάχνει δόντια παίρνοντας μία συνδρομή το χρόνο και εκπαιδεύοντας τους ασθενείς του. Ομολογώ, όταν μου το είπαν οι συνεργάτες μου, κίνησε το ενδιαφέρον. Και εντάξει, επικοινωνήσαμε μαζί του. Α, δούμε τι είναι αυτό τέλος πάντων. Με μία συνδρομή και με να εκπαιδεύεις και τους ασθενείς ένας οδοντίατρος. Γιατί μιλάμε για οδοντίατρο που έρχομαι αυτό το βράδυ εδώ στις Ιατρικές Συναντήσεις. Είναι ο κύριος Δημήτριος Χαρίσης, οδοντίατρος. Κύριε Χαρίση, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν, επειδή με ενημερώσατε εμένα, πείτε και στον κόσμο, τι κόλπα είναι αυτά σε εισαγωγικά? Ναι, δεν είναι ακριβώς κόλπα, είναι μία πολύ ωραία, ας το πούμε, πρωτοεισαγόμενη ιδέα στον χώρο της οδοντιατρικής, προκειμένου να καλύψουμε τις ανάγκες του μεγαλύτερου πληθυσμιακού εύρους της χώρας με ένα καινούριο τελείως πρωτοποριακό τρόπο. Ουσιαστικά δεν έχουμε να κάνουμε, η σύνδρομη είναι το τελευταίο. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι προληπτική οδοντιατρική. Προληπτική οδοντιατρική σημαίνει αυτό που έχει πει ο πατέρας ιατρικής, για να μην γίνομαι και πολύ γραφικός, θα το πω όμως, κάλλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει. Σίγουρα. Μάλιστα. Ο Ιπποκράτης λοιπόν το έχει πει αυτό. Και αυτό ισχύει παντού και πάντοτε. Δεν μιλάμε για την πρόληψη που λένε είναι προληπτικός. Να μην λέμε τέτοια πράγματα. Για να προλάβουμε έτσι, πράγματα. Αλλά έτσι. Να προλάβουμε. Να προλάβουμε να μην προχωρήσει κάτι. Τι σημαίνει να προλάβουμε να μην προχωρήσει κάτι? Στην οδοντιατρική, στο στόμα μας, κυκλοφοράνε δισεκατομμύρια μικρόβια, τα οποία ανήκουν στη φυσιολογική χλωρίδα. Ωραία. Του στόματός μας, της στοματικής μας κοιλότητας. Αυτό όταν αυτός ο πληθυσμός, ο μικροβιακός πληθυσμός, αν ξεπεράσει ένα όριο από φυσιολογική χλωρίδα, στοματική, γίνεται παθολογική. Αυτή είναι και η αιτία και της τεριδόνας και της περιδοντίτιδας. Όταν λοιπόν εμείς μπορέσουμε και θέλουμε και μπορέσουμε και καταφέρουμε να διδάξουμε σωστά τον ασθενή μας πώς να κρατάει σε φυσιολογικά επίπεδα την στοματική χλωρίδα, τότε η πιθανότητα να νοσήσουν τα δόντια ή τα ούλα του περιορίζεται στο έπακρο. Αυτή είναι η προληπτική οδοντιατρική, είναι τόσο απλό. Και οφείλεται στη στοματική υγιεινή. Αλλά κυρίως δεν είναι η στοματική υγιεινή, δεν είναι έτσι, λέμε στοματική υγιεινή, ωραία, ένα βούρτσισμα. Ο κόσμος θεωρεί το βούρτσισμα ότι είναι κάτι πολύ απλό. Θεωρεί ότι παίρνω τη βούρτσα μου, παίρνω την κρέμα μου και αρχίζω και βουρτσίζω τα δόντια μου. Ναι. 9 στους 10 ασθενείς που εξετάζουμε και τους ζητάμε να μας δείξουν πώς βουρτσίζουν τα δόντια τους. Θα τα πούμε αυτά, ένα λεπτό. Μου ξεφεύγεται ωραία. Δεν το κάνουμε καλά. Ξεκινήσα ώρα, μου ξεφεύγεται τέχνος. Ναι. Πάμε λίγο πρώτα και θα έχω να σας ρωτήσω πολλά. Μέχρι και γιατί να μας πείτε αν είναι δικαιολογημένο ότι εμείς, ο κόσμος, τέλος πάντων οι ασθενείς, φοβόμαστε, αν είναι δικαιολογημένος ο φόβος που φοβόμαστε τον οδοντίατρο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ρέτηση, πριν όμως φτάσουμε εκεί, ναι. Πείτε μας, εκπαιδεύετε πραγματικά τους ανθρώπους που έρχονται εδώ? Μάλιστα. Δηλαδή, κάτι τους λέει πριν τους βάλετε κάτω στο κρεβάτι εδώ, το οδοντιατρικό, τους λέτε θα σας εκπαιδεύσω πάνω στο πρόβλημα που έχετε? Όχι, θα σας εκπαιδεύσω το πρόβλημα που έχετε. Αλλά θα σας εκπαιδεύσουμε με τον καθαρά επιστημονικό οδοντιατρικό τρόπο. Τα προϊόντα που υπάρχουν στη διάθεσή μας και ο εξοπλισμός που υπάρχει στη διάθεσή μας για να τεθεί στη διάθεση του ασθενούς για την προσωπική του στοματική υγιεινή, θα εκπαιδεύσουμε τον ασθενή να τα χρησιμοποιεί σωστά, θα του συστήσουμε τα καταλληλότερα και θα καταφέρουμε να τον μάθουμε να περιορίζει και να σταματάει το επίπεδο της μικροβιακής χλωρίδας στο πλαίσιο του φυσιολογικού. Αυτό σταματάει την πρόοδο όλων των οδοντιατρικών νόσων. Αυτό λέγεται προληπτική οδοντιατρική. Και πραγματικά χρειάζεται εκπαίδευση. Χρειάζεται εκπαίδευση με ποια έννοια?
Λέγαμε πριν λοιπόν ότι βουρτσίζουμε τα δόντια. Ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι στην πάνω επιφάνεια των δοντιών. Ναι. Βάζει πολύ εύκολα και γρήγορα τη βούρτσα πάνω στα δόντια και τρίβει τα δόντια και μάλιστα δυνατά. Ναι. Και θέλει και σκληρή βούρτσα για να νιώθει ότι καθάρισε το δόντι. Ναι. Όχι. Και τρέχουν τα αίματα. Και τρέχουν τα αίματα. Καταρχήν αυτό για τα αίματα τώρα έτσι μου δίνεται πολύ ωραία πάσα. Να σας πω ότι το αίμα στο στόμα με το αίμα στο δέρμα είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Το ίδιο αίμα είναι. Αλλά για τον οργανισμό σημαίνει τελείως διαφορετικό πράγμα. Εμείς οι περισσότεροι δεν το έχουμε ερμηνεύσει σωστά, δεν ξέρουμε την αιτιολογία του ενός και του άλλου νου. Το ένα αποτελεί λύση συνέχειας ιστού και αφορά πληγή, τραύμα, και όντως φοβόμαστε να το αγγίξουμε να μην το, για να κλείσει η πληγή που λέμε. Ενώ στο στόμα το αίμα σημαίνει ότι έχουμε φλεγμονή. Και όσο υπάρχει αίμα, τόσο πιο επιθετικοί πρέπει να είμαστε με τη βούρτσα μας και με τις κρέμες μας στην περιοχή που φλεγμένη, για να μπορέσει να κλείσει η πληγή. Μάλιστα. Είναι τελείως ανάποδο πράγμα. Ωραία, καθίστε να πάρουμε τη σειρά. Καθίστε γιατί μας φωνάξατε πολύ. Είναι, με τις γνώσεις σας. Ναι, είναι προληπτική λοιπόν, ιατρική. Πάμε να τα πάρουμε. Καταρχήν, θέλω να μας πείτε αν πραγματικά είναι δικαιολογημένη η φόβη που έχει ο κάθε άνθρωπος, ναι, πολύ μάλλον τους ανθρώπους, να πάνε στον οδοντίατρο. Μάλιστα. Και οι περισσότεροι που έχω ακούσει λέω, άσε να πάω να μου τραβήξει την ένεση τώρα, άσε και δεν έχει ελαφρύ χέρι και θα. Το βράδυ θα μείνω τίποτα 24 ώρα ξύπνιος. Ωραία. Λοιπόν, για πείτε μας εδώ πέρα. Να σας πω. Ο Δημήτρης ο Χαρίσης, πώς λειτουργεί με τους ασθενείς, τον να δούμε. Καταρχήν, ναι, για να σας πω πώς λειτουργώ με τους ασθενείς μου, θα σας πω τον τρόπο με τον οποίο, όπως έχουμε ερμηνεύσει και ξέρουμε βιβλιογραφικά και επιστημονικά, τι είναι αυτό που ο κόσμος θεωρεί φοβάμαι τον οδοντίατρο. Έτσι, μπράβο. Για πάμε. Η φοβία είναι βαριά λέξη. Είναι δύσκολο πράγμα. Βαριά, αλλά υπάρχει. Είναι βαριά λέξη. Ναι. Τι σημαίνει φοβία? Φοβία έχουμε οργανικά συμπτώματα. Εφιδρώσεις, μπορεί να φτάσουμε μέχρι ισχυμικά επεισόδια κτλ. Σωστά. Έτσι. Ναι, ναι. Έχουμε αδρεναλίνη, αύξηση αδρεναλίνης, έχουμε πολλά πράγματα. Ωραία. Έχουμε οργανικές εκδηλώσεις πραγματικές. Ναι. Αυτό που ο περισσότερος κόσμος λέει φοβάμαι τον οδοντίατρο δεν είναι φοβία. Είναι μία. Πώς να το πω, DNA-ική καταβολή, ναι, του τι σημαίνει στόμα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Θα σας πω ένα πολύ απλό, που το ναι, ξέρουμε όλοι μας. Για πείτε. Με το που γεννιέται το παιδί, ναι, βρίσκεται επί 9 μήνες και κυοφορείται από τη μητέρα. Σωστά. Μάλιστα. Μέσα σε υγρό περιβάλλον, ναι, στο αμνιακό υγρό. Ναι. Μάλιστα. Όταν ο γυναικολόγος, ο μεευτήρας, φέρει το παιδί έξω, ναι, ξαφνικά από υγρό περιβάλλον, βγαίνει στον αέρα. Από ψάρι σε εισαγωγικά, δεν είναι ψάρι βέβαια. Ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι. Αλλά τα πνευμόνια δεν δουλεύουν ουσιαστικά. Πρέπει να βγει έξω και να λειτουργήσουν οι πνεύμονες. Okay. Τι είναι το πρώτο πράγμα που κάνει το παιδί? Να πέσει στην αγκαλιά της μαμάς. Ναι, πριν πέσει στην αγκαλιά της μαμάς, τι πρέπει να κάνει ο μεευτήρας? Πρέπει να βάλει το παιδί να κλάψει. Αυτό που λέει, ναι, να δείξει ότι είναι. Ναι, 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 το, αυτό το κλάμα του παιδιού, ναι, δεν είναι ότι δείχνει μόνο τη ζωντάνια του παιδιού. Ναι. Είναι ότι παίρνει την πρώτη του ανάσα. Δεν, ωραία, την παίρνει από τη μύτη. Την παίρνει από το στόμα. Ναι. Μάλιστα. Η δεύτερη κίνηση ποια είναι? Το βάζουν το παιδάκι, το νεογνώ, στην αγκαλιά της μαμάς. Ναι. Και αμέσως το παιδί ψάχνει να βρει τροφή. Ναι. Ενστικτοδός θα γύρει στον μαστό της μητέρας του. Σωστά. Να φάει με τι? Με τι? Με το στόμα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστό. Μάλιστα. Και μέχρι πόσο λένε οι παιδίατροι ότι προσέχετε τα παιδιά με τα μικροαντικείμενα? Μέχρι ενός 2 ετών, γιατί όλο τον κόσμο τα παιδάκια τον εξερευνούν με το στόμα. Δεν παίρνουν όλα τα αντικείμενα τα μικρά και τα βάζουν στο στόμα. Έτσι κάνουν τα μικρά παιδάκια. Συμφωνώ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, το στόμα είναι μια πραγματικά πρωτογενής ψυχολογική πύλη, ναι, η οποία επηρεάζει πολύ τον άνθρωπο και πρέπει
να νιώσει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε έναν άλλον άνθρωπο, να του το ανοίξει για να μπει μέσα και να επέμβει να τον θεραπεύσει ή να τον αποκαταστήσει. Αυτή είναι η φοβία. Δεν είναι καμιά απολύτως φοβία. Είναι ένα και πράγμα... τι είναι δηλαδή, είναι θέμα χημίας. Είναι... Ο... Ναι. Είμαι, έρχομαι εγώ. Ας πούμε ότι είναι ζήτημα επικοινωνιακό, είναι ζήτημα του να δεις τι σημαίνει με μικρές κινήσεις, με μικρές... με μικρά αγγίγματα, ας πούμε, μία τυπική άσκηση που κάνουμε για να δούμε ένας ασθενής αν έχει πρόβλημα αντανακλαστικό στην υπερό. Τη στιγμή που εξετάζουμε μέσα, τοποθετούμε το χέρι μας όπως είμαστε ενδοστοματικά σε μία συγκεκριμένη περιοχή για να δούμε αν θα αντιδράσει. Ωραία. Έτσι. Με αυτό έχουμε κάνει αυτόματα μία διάγνωση αν έχει αντανακλαστικό ή όχι ο ασθενής μας. Γιατί έχει, αν έχει αντανακλαστικά, έντονα αντανακλαστικά μέσα στο στόμα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε εύκολα. Αυτό επίσης προκαλεί ενός τύπου φοβία. Το γιατρέ δεν μπορώ και αυτό και ναι, ένα σωρό τέτοια πράγματα. Όλο λοιπόν είναι επικοινωνιακό και χρειάζεται αρκετός, ας πούμε, διάλογο στην αρχή. Για να καταλάβει ότι το μοναδικό πράγμα που έχει να φοβάται είναι τίποτα. Γιατί ο ένας λέει, αχ, θα μου κάνει ένεση. Ναι, όχι, προτιμώ να το κάνω χωρίς ένεση. Ναι, αλλά χωρίς ένεση θα πονάς. Ναι, αλλά όχι, φοβάμαι το τσίπημα. Ναι, αλλά τι θα γίνει, πώς θα αναισθητοποιήσουμε την περιοχή. Όταν αναισθητοποιήσουμε την περιοχή όμως, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ναι. Όταν έρχονται λοιπόν και λίγο-λίγο εξηγούμε και τελικά πείθονται, να ξεκινήσουμε την πρώτη φάση, και γι' αυτό ξεκινάμε με τον καθαρισμό, με την προληπτική, όπως τα μικρά παιδιά. Ξεκινάμε με αυτό το πράγμα, λίγο-λίγο. Μας αδειοδοτούν μέσα τους, μας εμπιστεύονται και λένε, γιατρέ, προχώρα. Πάμε να κάνουμε και το σφράγισμά μας που χρειάζεται ή την εξαγωγή του φρονιμίτη που χρειάζεται. Εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, μου έχει προσφέρει απλόχερα την εμπιστοσύνη του και μου λέει, γιατρέ, σε εμπιστεύομαι μέσα του. Προχώρα στη διαδικασία. Μπαίνουμε λοιπόν στη διαδικασία, αναισθητοποιούμε την περιοχή, κάνουμε ό,τι είναι να κάνουμε και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και εκεί πέρα πια εδραιώνεται η εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του οδοντιάτρου και πάβει η φοβία. Όλο το υπόλοιπο, το ζήτημα της αναβλητικότητας, το ζήτημα του αυτό, όλα αυτά που έχουμε και αντιμετωπίζουμε όλοι μας σε διάφορες φάσεις της ζωής μας, δεν διαφέρουν καθόλου. Ως προς τον οδοντίατρο εννοώ, δεν διαφέρουν καθόλου προς την καθημερινότητά μας. Αν θα κάνουμε μια υποχρέωσή μας εκεί, αν θα κάνουμε μια υποχρέωσή μας άλλη εκεί, στον τάδε ή στον τάδε χρόνο. Αυτό είναι, συμβαίνει σε όλους μας, σε ένα σωρό δουλειές που έχουμε κάθε μέρα να αντιμετωπίσουμε. Εντάξει. Αλλά το ζήτημα της φοβίας και το ζήτημα της συνέπειας μετά, λύνουμε πρώτα αυτό, αποκτούμε εμπιστοσύνη, μετά έχουμε συνέπεια στην παρακολούθηση της στοματικής υγιεινής και της πραγματικής στοματικής υγείας του ασθενούς μας και ξέρουμε και είμαστε σίγουροι ότι επιβραδύνουμε, αν όχι εκμηδενίζουμε, την οποιαδήποτε εξέλιξη των δύο βασικών νόσων της οδοντιατρικής, της περιδόνας και της περιοδοντίτιδας. Κύριε Χαρίση, αν μπορούσαμε τώρα να βγούμε νοερά έτσι από τη τηλεοπτική οθόνη και ρωτήσουμε τον κόσμο, θα σας πούνε η μισή ότι, ξέρεις κάτι, εγώ φοβάμαι, ξέρω εγώ, τις ενέσεις, φοβάμαι να πάω γιατί τον τροχώ. Οι άλλοι θα σου πούνε ότι, ξέρεις κάτι, δεν έχω χρήματα, είναι ακριβά να πάω να βάλω τα δόντια μου, είναι ακριβά να πάω να φτιάξω τα δόντια μου. Τελικά, ωραία, μας απαντήσατε στο ένα κομμάτι, είναι αυτή η εμπιστοσύνη που πρέπει να αποκτήσεις με τον οδοντίατρό σου, τον άνθρωπο που θα εμπιστευτείς. Έτσι. 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 Το οικονομικό τι γίνεται. Αυτή η πατέντα που δεν ξέρω αν είναι το μόνο στην Ελλάδα που εφαρμόζεται τουλάχιστον. Έτσι όπως μας τα είχε πει εκείνος ο κύριος που μας είχε πάρει και στο τηλέφωνο. Τουλάχιστον δεν το έχω ξανακούσει εγώ. Ναι. Έτσι. Ναι, αυτό δει με μία συνδρομή. Δηλαδή πώς γίνεται αυτό. Όχι, πώς το λειτουργείτε εσείς εδώ. Μία συνδρομή ότι φτιάχνουμε τα δόντια. Αλλά η μία συνδρομή, η ετήσια συνδρομή εξασφαλίζει και επιστρέφεται στον ασθενή. Ναι. Με τις δύο απαραίτητες κλινικές
εξετάσεις και καθαρισμούς, οδοντιατρικές, το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι πάντα παρακολουθώ τη στοματική υγεία του ασθενούς μου και ξέρω 100% γιατί τόσο μου χρειάζεται, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω σε έναν ασθενή που δεν είναι περιοδοντικός, σε έναν φυσιολογικό ασθενή, δεν χρειαζόμαστε παραπάνω από 2 επανεξετάσεις το χρόνο. Όταν επανεξετάζουμε 2 φορές το στόμα και το καθαρίζουμε 2 φορές το στόμα, τότε κρατάμε σε πάρα πάρα πολύ καλά επίπεδα τη στοματική υγεία, τη συνολική στοματική υγεία. Αυτό σημαίνει ότι μειώνει τις βλάβες. Ότι κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό δεν θα χρειαστεί να επέμβω αποκαταστατικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν κατά αυτή τη λειτουργία 2 φορές το χρόνο ένας ασθενής, ξεκινάτε εσείς τώρα. Ωραία, ναι. Ξεκινάτε εσείς. Και δεν έχετε τίποτα στο στόμα σας. Okay. Είστε διαμάντι που λέμε εμείς. Ναι, ναι. Έτσι, οι οδοντίατροι. Και λέμε ότι έχουμε αυτό το περιοδόντιο, έχουμε αυτά τα δόντια και αυτήν την στοματική υγεία. Ωραία. Θα μου έρχεστε 2 φορές το χρόνο. Ναι. Και αν ήταν να πάθετε σε κάποιες συγκεκριμένες ευαίσθητες περιοχές που εμείς έχουμε δει και έχουμε κρίνει, να πάθετε τεριδόνα και να μετά από 6 μήνες ή 1 χρόνο να κάνετε 2 σφραγίσματα, ναι, σε αυτή την παρακολούθηση θα μειωθεί ακόμα και αυτό. Τα 2 σφραγίσματα θα γίνουν 1, πιθανόν κανένα. Γιατί μειώνουμε τα μικρόβια, μειώνουμε το μικροβιακό φορτίο. Μάλιστα. Είναι τόσο απλό. Okay. Με τη συνδρομή δεν φτιάχνεις τα σφραγίσματα. Με τη συνδρομή καταφέρεις να φτιάξεις τα λιγότερα που χρειάζεσαι, γιατί απλά σε παρακολουθεί. Να προλάβεις, επειδή είσαι υπό παρακολούθηση. Έτσι, μπράβο, επειδή είσαι σε παρακολούθηση. Αντί να κάνεις σε όλο σου το στόμα, μέχρι να φτάσεις στα 50 σου, 60 σου, 10 σφραγίσματα και μία γέφυρα και 3 θήκες και δεν ξέρω εγώ τι, θα τελειώσεις σε αυτή την ηλικία συγκριτικά μπαίνοντας σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, ναι, με τις λιγότερες δυνατές οδοντιατρικές αποκαταστάσεις. Με τις λιγότερες. Μάλιστα. Αυτό είναι, ναι, οικονομία χρόνου, χρήματος και πόνου. Γιατί και μόνο που λένε οδοντίατρο ή ασθενής νομίζουν ότι θα πονέσουν. Έτσι. Άρα λοιπόν, πηγαίνω 2 φορές το χρόνο, χωρίς να πονάω καθόλου, γιατί ο καθαρισμός είναι ένα απλό πράγμα, και όσο πιο καλά εκπαιδευμένος στην υγιεινή του ασθενής, τότε εκμηδενίζεται τελείως ο πόνος των ούλων, ακόμα και στο καθαρισμό, αν υπάρχει μία μικρή ευαισθησία, ακόμα και αυτό εξαφανίζεται τελείως. Οπότε μετά, αυτός ο ασθενής μου που είναι εκπαιδευμένος, μετά από 2-4 καθαρισμούς, είναι διαμάντι και περιορίζεται η πιθανότητα νόσου σε πολύ μικρά ποσοστά. Ωραία. Ας πάρουμε μία περίπτωση μη διαμάντιου. Μάλιστα. Έτσι, εκεί τι ακριβώς, πώς προχωράει η συγκεκριμένη μέθοδος αυτή. Μάλιστα. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν έχει να κάνει τίποτα, έχει να κάνει με την προληπτική. Από εδώ και πέρα πάμε πια στην θεραπευτική και στην αποκαταστατική οδοντιατρική. Ναι. Έτσι. Εδώ πέρα λοιπόν έρχεστε και έχουμε σοβαρό πρόβλημα στοματικής υγείας, μάλιστα. Θα κάνουμε πλήρη διάγνωση, κλινική, ακτινογραφική, οδοντιατρικά και θα κάνουμε και τις αιματολογικές μας εξετάσεις, τις απαραίτητες, τις άκρως απαραίτητες, για να στοιχειοθετήσουμε πλήρως τη στοματική υγεία και ό,τι μπορεί να την επηρεάζει. Έτσι, και σε επίπεδο δηλαδή συστημικής υγείας. Okay. Ωραία. Αυτός λοιπόν είναι ο αρχικός φάκελος του ασθενούς μας, ο οποίος την ημέρα που καταρτίστηκε έχει όλα αυτά τα στοιχεία. Γίνεται λοιπόν η διάγνωση, βγαίνει η γνωμάτευση, και εφόσον χρειάζονται θεραπευτικές αποκαταστάσεις, θεραπείες και θεραπευτικές αποκαταστάσεις, αυτές παρουσιάζονται στον ασθενή μας με σειρά προτεραιότητας,
αν είναι απλές θεραπείες και απλές αποκαταστάσεις, π.χ. εξαγωγή φρονιμήτων, κάποια σφραγίσματα, ξέρω εγώ, όλα αυτά, παρουσιάζονται με συγκεκριμένη χρονική προτεραιότητα, τι είναι πιο επίγον και τι όχι, και στο τέλος έχουμε κοινή συνενέση με τον ασθενή μας, ένα σχέδιο θεραπείας, το οποίο έχει την απόλυτη του, την απόλυτη ενημέρωση και την απόλυτη γνώση του περί τίνος πρόκειται, από τι πάσχει, από τι θα θεραπευτεί, πόσο θα κοστίσει και πόσο θα κρατήσει. Με μαθηματική ακρίβεια. Σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια. Όχι σχεδόν. Απλά θέλουμε, δεν θέλουμε να είμαστε τόσο... εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πιο σοβαρά. Μάλιστα. Επίσης, αυτά σοβαρά δεν είναι. Σοβαρή είναι η πρόληψη. Το συζητάμε. Ναι. Λοιπόν, δεν θα μας οδηγήσει στα σοβαρά πιθανότατα. Αυτό ήταν το πολύ ωραίο που είπατε τώρα. Η πρόληψη δεν σε αφήνει να οδηγηθεί στα σοβαρά. Όπως και η εκπαίδευση. Ακριβώς. Ξέρετε κάτι, έτσι. Το έχω πει πολλές φορές, εδώ, από αυτή εδώ την εκπομπή, ότι στην Ελλάδα ο Έλληνας ασθενής δεν είναι πληροφορημένος, δεν ενημερώνεται. Ακόμη και εκπομπές που γίνονται, πολλές φορές και οι άνθρωποι που μιλάνε νομίζουν ότι μιλάνε σε καθηγητές πανεπιστημίου. Ενώ θα έπρεπε με πολύ απλά λόγια να ενημερώνεται αυτός ο κόσμος εκεί έξω, έτσι, για να ξέρει όταν θα πάει στον οδοντίατρο, τον Δημήτρη, τον Χαρίση, όταν θα πάει στον πνευμονολόγο, όταν θα πάει στον παθολόγο, έτσι, αυτό που τον έχει βρει, τι είναι. Και ότι δεν πάει κάπου να του λένε ό,τι να είναι. Οπότε το θεωρώ σημαντικό αυτό που λέτε. Εκπαίδευση. Να εκπαιδεύσεις και τον άνθρωπο που θα έρθει εδώ, εντάξει, να μπορεί να ξέρει τι του γίνεται. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να σε ρωτήσω το εξής. Η έλλειψη δοντιών σε κάποιον άνθρωπο ή η μη σωστή στοματική υγιεινή μπορεί να δημιουργήσει κι άλλα προβλήματα υγείας στον άνθρωπο, ακόμη ενδεχομένως να του δημιουργήσουν και πρόβλημα για την ίδια τη ζωή. Βεβαίως. Ως γνωστόν, θα σας πάω σε μία εποχή αρκετά χρόνια πίσω, όπου οι καρδιολόγοι με το που ακούγανε περιοδοντίτιδα, με συνταγή καρδιολόγου, στέλναν τον καρδιοπαθή στον οδοντίατρο για εξαγωγή όλων των δοντιών και κατασκευές ολικής οδοντοστοιχίας. Αυτό ήταν στη δεκαετία, νομίζω, περίπου του 50, του 60 εκεί. Από τότε ξέρουμε ότι δια της τριχοειδικής κυκλοφορίας τα μικρόβια του στόματος μπορούν να προκαλέσουν νόσο στην καρδιά. Περικαρδίτιδα ή ενδοκαρδίτιδα. Τα οποία είναι σοβαρά πράγματα. Όταν λέμε ένα λεπτό, παρένθεση όμως, όταν λέτε μικρόβια στο στόμα, μάλιστα, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας παρακολουθεί αυτή τη στιγμή ανά τη χώρα, τι είναι αυτά τα μικρόβια, πώς δημιουργούνται, έτσι, ναι, πού χτυπάνε, χτυπάνε στα ούλα, μάλιστα, μάλιστα, χτυπάνε πάνω στο σμάλτο, πού ακριβώς. Μάλιστα. Το πιο κλασικό μικρόβιο του στόματος, ναι, του στόματος, είναι ο χρυσίζων στρεπτόκοκκος. Αυτό έχει μία πληθυσμιακή τάση της τάξης κάποιων δισεκατομμυρίων, ξέρω εγώ, αυτό όπως τα μετράνε οι μικροβιολόγοι. Είναι ζωηφιάκια. Ναι. Αραχνίτσες, φανταστείτε, σαν αράχνες μικρές είναι, μακρόστενες όμως, με ποδαράκια. Που δεν φαίνονται. Που δεν φαίνονται. Ωραία. Είναι ο αόρατος κόσμος των μικροβίων. Okay. Και το μέγεθός τους, για να καταλάβετε ότι είναι αόρατα, αλλά είναι ορατά. Στα μικροσκόπια μας και στα δείγματά μας, όλα αυτά, φαίνονται. Είναι της τάξης μεγέθους του μισού εκατομμυριωστού του μέτρου. Μάλιστα. Αυτό... Τι να δεις όμως. Δεν... Αυτό θέλεις ούτε μικροσκόπιο. Δεν φαίνεται. Δεν θα το δείξει. Δεν φαίνεται, όχι. Αυτά φαίνονται σε ηλεκτρονική μικροσκοπία, ναι, 20.000 επί και τα λοιπά. Ναι, ναι. Έτσι. Λοιπόν, αυτά φανταστείτε ότι είναι κατά δισεκατομμύρια. Ωραία. Και ο χρυσίζων στρεπτόκοκκος είναι ένα είδος βακτηρίου στη στοματική κοιλότητα. Έχουμε γαλακτοβακύλους, έχουμε διάφορα πράγματα. Λοιπόν, ανήκουν όμως στην φυσιολογική χλωρίδα. Ωραία. Όλο μας το σώμα έχει μικρόβια παντού, και το δέρμα και τα σπλάχνα
Παντού έχουμε μικρόβια. Mm. Έτσι, είναι παρασιτοζωή. Okay. Σε εισαγωγικά. Δεν είναι ακριβώς, αλλά είναι κάπως έτσι. Είναι οργανισμοί που ζουν μαζί με εμάς, κάνουν καλό σε εμάς, όσο είναι σε μη παθολογικό επίπεδο. Ωραία. Ωραία. Εάν ξεπεράσουν για κάποιον λόγο τον πληθυσμό τους και αυξηθεί το λεγόμενο μικροβιακό φορτίο, ναι, τότε έχουμε παθολογική κατάσταση και νόσο. Ναι. Αυτό πώς συμβαίνει στο στόμα. Μπράβο. Μάλιστα. Πολύ απλά. Για πείτε μας. Στο στόμα, λοιπόν, βουρτσίζουμε τα δοντάκια μας. Έχουμε φάει. Ωραία. Μάλιστα. Τρώμε ένα μπισκότο και πίνουμε μια πορτοκαλάδα. Ναι. Ένα φυσικό χυμό πορτοκάλι και τρώμε και το μπισκότο μας. Ναι. Ή έχουμε πλύνει τα δόντια μας ή πάμε να τα πλύνουμε μετά. Αυτό εξαρτάται από την εκπαίδευση. Ναι. Έστω λοιπόν ότι σηκώθηκες το πρωί από το κρεβάτι σου, βιαστικά έπλυνες τα δόντια σου και πας να φας το πρωινό σου. Ναι. Ένα φυσικό χυμό λοιπόν και το μπισκότο σου. Το μπισκότο έχει προσκολλητική ικανότητα. Ναι, κολλάει. Τα άλευρα. Ναι. Μάλιστα. Εάν παραμείνει χωρίς τη μηχανική του απομάκρυνση δια του βουρτσίσματος, μέσα σε 2 ώρες έχει υπερχιλιαπλασιάσει την παραγωγή του στρεπτόκοκκου λόγω εγκαθίδρυσης του λεγόμενου biofilm, μικροβιακού φιλμ. Κάνει, είναι προσκολλητικό μέσον, όπου πάνε και επικάθονται και αυξάνονται τα μικρόβια λόγω σαχάρων. Ναι. Που είναι, ας πούμε, η τροφή των μικροβίων. Πώς έρχονται, πετάς το δόλωμα στη θάλασσα και μαζεύεται, ναι, η αφαιρήνα. Ναι, αυτό το πράγμα είναι ακριβώς. Όπως σας το λέω, όπως ρίχνεις τη μαλάγρα που λένε οι ψαράδες στη θάλασσα και μαζεύονται τα ψάρια. Αυτό το πράγμα είναι, άμα σου μείνει το μπισκότο μέσα και δεν το απομακρύνεις, έχεις μαζέψει σε λιγότερο από 2 ώρες υπερχιλιαπλάσιο πληθυσμό μικροβίων. Τότε γιατί να πλύνω εγώ τα δόντια μου την ώρα που σηκώνομαι και να μην γευματίσω πρώτα και να τον κάνω στην πορεία. Μπράβο. Αυτό είναι εκπαίδευση λοιπόν. Γιατί περισσότεροι από όσο ξέρω τουλάχιστον εγώ, σηκώνομαι, πλένω τα δόντια. Είδατε, αυτό έτσι, είναι εκπαίδευση. Και τα πλένω άλλη μια φορά το βράδυ. Εκπαίδευση, και παρεμπιπτόντως, λοιπόν, πόσες φορές τελικά πρέπει να πλένουμε τα δόντια. Έτσι. Και κάθε πότε. Μπράβο. Γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα έτσι, σε αυτά που διχάζονται οι απαντήσεις. Μπράβο. Λοιπόν, δεν προχωράμε λοιπόν τώρα να σας πω πώς αναπτύσσεται η περιδόνια ή η περιδοντίτιδα. Απλά είπαμε πώς απλά αυξάνεται ο πληθυσμός των μικροβίων και γίνεται, μπορεί να γίνει παθολογικός και να προκαλέσει περιδόνια. Για πάμε να δούμε τι μπορούμε να γλιτώσουμε. Μάλιστα. Ένα λεπτό. Τι νοήματα. Φτάσαμε ήδη. Παιδιά, θα πρέπει να τριπλασιάσουμε το χρόνο της εκπομπής από το Σεπτέμβριο. Δεν γίνεται έτσι. Τέλος πάντων. Για πάμε. Ναι. Η εκπαίδευση λοιπόν σε αυτό ακριβώς το πράγμα αφορά, ναι, να δώσουμε τη σωστή πληροφορία στον ασθενή μας. Στην προκειμένη περίπτωση, για το παράδειγμα που δώσαμε, ναι, πρέπει να πλύνεις τα δόντια σου αφού φας το μπισκότο και πιεις το φυσικό σου χυμό. Ωραία. Να το πάμε διαφορετικά. Μάλιστα. Πριν πάμε στο διάλειμμα. Κάθε πότε πρέπει να βουρτσίσουμε τα δόντια μας. Μας είπατε ότι ξεκινώντας το πρωί η μέρα μας, ξυπνώντας, καλό είναι να φάμε και μετά να βουρτσίσουμε. Μάλιστα. Πάμε καλά ως εδώ. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται. Ωραία. Πρέπει να φτάσουμε το μεσημέρι να φάμε και να ξαναβουρτσίσουμε εκεί πάλι. Κανονικά, ναι, κανονικά πρέπει να βουρτσίζουμε κάθε φορά μετά που γευματίζουμε. Κανονικά. Δηλαδή, πάω μια τυρόπιτα, ας πούμε, κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να βουρτσίσω πάλι μετά. Κανονικά, ναι. Ναι. Ειδικά με τις φωλιάτες. Ναι. Έτσι, με αυτά, με τα μπισκότα και με όλα αυτά. Αυτό όμως που είναι σίγουρα απαραίτητο, θα ξεκινήσω από εκεί. Οι περισσότεροι πλένουμε τα δόντια μας το πρωί για λόγους αναπνοής, ναι, γιατί μας φρεσκάρει την αναπνοή μας και όλα αυτά τα πράγματα, νιώθουμε καλύτερα και τη γλώσσα μας και όλα αυτά. Αλλά το σημαντικότερο βούρτσισμα της ημέρας είναι αυτό πριν από τον ύπνο. Ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Το αμυντικό σύστημα του στόματος είναι το σάλιο. Εκεί εμπεριέχονται όλα τα ένζημα και όλα τα στοιχεία του αμυντικού συστήματος εναντίον των πρώτων εισβολέων. Ωραία. Λυσοζύμες, αμυλάσες, όλα αυτά, ναι, τα, ναι, πράγματα. Μάλιστα. Το βράδυ ο οργανισμός αντανακλαστικά μειώνει τη ροή του σάλιου. Την μειώνει. Για να μην πνιγούμε. Ωραία. Άρα έχουμε λιγότερη άμυνα. Ναι. Αν λίγο κρυώσουμε κιόλας και είναι λίγο βουλωμένη η μύτη μας, ναι, ναι, τότε έχουμε
περισσότερη ανάγκη από στοματική αναπνοή και με λιγότερη ροή σάλιου, παθαίνουμε ένα είδος παροδικής ξηροστομίας. Ο πολλαπλασιασμός των μικροβίων γίνεται επιθετικά στο πικ. Άρα, για να μην συμβεί, έχουμε δηλαδή περιστατικά σοβαρά σε παιδιά με στοματική αναπνοή λόγω ορθοδοντικών προβλημάτων, λόγω ορεινικού διαφράγματος κτλ. Όπου η τεριδόνα μέσα στο στόμα είναι 100% σε όλη τη επιφάνεια, σε όλο το δόντιο. Και λέγεται τεριδόνα εξ στοματικής αναπνοής. Οπότε, το σημαντικότερο λοιπόν, ναι, απαραίτητα το βράδυ της ημέρας είναι αυτό πριν κοιμηθούμε. Και τίποτα άλλο όμως, άμα είμαστε και πιο και μάλιστα σε θεραπεία, ξέρω εγώ, σε εκπαίδευση κτλ. Το στοματικό μας διάλειμμα και μετά ούτε νερό. Με κολλάζει αυτός ο άνθρωπος τώρα, γιατί το λέω. Μου ανέφερε το στοματικό διάλειμμα. Έτσι. Τέλος πάντων, ας πάμε στη διακοπή. Επανερχόμενοι, θέλω να μεταφερθούμε εδώ πίσω. Δεν ξέρω αν φαίνεται ο χώρος, έτσι, που λειτουργείτε με τους ασθενείς σας. Και μάλιστα θα χρησιμοποιήσουμε και κάποιον ασθενή εδώ πέρα, λίγο να μας δείξει σαν μοντέλο, να δείξετε με κάποια πράγματα. Ας πούμε ότι έρχομαι εγώ, έτσι, να σας επισκεφτώ. Θέλω να μιλήσουμε, δηλαδή, θα πω, γιατί πρέπει να βάζουμε, αν πρέπει να βάζουμε, οδοντικό νήμα ή τα βουρτσάκια αυτά, τα μεσοδόντια που είναι, έτσι. Το στοματικό διάλειμμα χρειάζεται τελικά. Γιατί πάρα πολλοί συνάδελφοί σας σου λέει, δεν είναι απαραίτητο. Μάλιστα. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτά. Ετοιμαστείτε, θα μιλήσουμε για εμφυτεύματα. Είναι μόδα, είναι κάτι που χρειάζεται, είναι κάτι που πιο σύγχρονα από τα γνωστά είδη, τις μασέλες και τα λοιπά. Και δεν θα μείνουμε εκεί. Μία ερώτηση που θέλω να σας κάνω και είναι πολλών. Αναφέρατε πριν τα σφραγίσματα. Τι γίνεται, πολλοί κόσμος είναι ανήσυχος. Σου λέει να πάω να αντικαταστήσω τα μαύρα σφραγίσματα που έχω με λευκά. Υπάρχει ο φόβος εκεί για ψευδάργυρο, για τέτοια. Ναι, είναι, έτσι, είναι πολλά στο μυαλό τους. Λοιπόν, μείνετε εδώ μαζί μας. Στο δεύτερο μέρος όλα αυτά θα τα αποσαφηνίσουμε. Τουλάχιστον όσα προλάβουμε, έτσι. Μικρή διακοπή, οι ιατρικές συναντήσεις συνεχίζονται. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος, οι ιατρικές συναντήσεις. Δημήτρης Χαρίσης, οδοντίατρος. Πάμε τώρα στην πράξη να δούμε αυτά που κουβεντιάζαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Πριν από αυτό όμως, επειδή είχα μια συζήτηση. Μάλιστα. Έτσι, στο διάλειμμα. Μάλιστα. Για να αποσαφηνίσουμε λίγο κάτι στον κόσμο, γιατί έχει τη σημασία του γι' αυτό. Ναι, επειδή ακούστηκε το ζήτημα της συνδρομής, της ετήσιας συνδρομής για την προληπτική. Ναι. Αυτό είναι ουσιαστικά είναι μια οδοντιατρική λέσχη συμμετοχική. Όποιος θέλει συμμετάσχει σε αυτό και δεν αφορά μόνο το πρόγραμμα της προληπτικής οδοντιατρικής, απλά ο κεντρικός άξονας είναι η οδοντιατρική. Και προσφέρονται διάφορες υπηρεσίες και μάλιστα και σε εκπτώσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι. Είναι μια λέσχη πραγματικά, είναι λέσχη που ανήκει σε εταιρεία και έχει και όνομα. Είναι συστημένη ήδη, είναι νομικό πρόσωπο, τύπου σωματείο κτλ. Και το όνομα αυτού είναι The Smileoneers. The Smileoneers, μάλιστα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο όνομα που διάλεξε η εταιρεία που φέρνει όλα αυτά τα πολύ όμορφα προγράμματα από το εξωτερικό και τα ενεργοποιεί στη χώρα μας για πρώτη φορά, γιατί ούτε στις δικές τους χώρες δεν έχουν ενεργοποιηθεί αυτά. Είμαστε πολύ πρωτοπόροι σε όλα. Αυτό είναι εξαιρετικό, να έρχονται πράγματα που τα έχουμε δοκιμάσει καλού. Και έτσι για λιγάκι σαν tip να το πούμε, το Smileoneers βγαίνει από το Smile Pioneers, δηλαδή από τους πρωτοπόρους του χαμόγελου. Εντάξει, πρωτοπόροι λοιπόν του χαμόγελου είναι όλοι αυτοί που ενδιαφέρονται να έχουν όμορφο και υγιές χαμόγελο για όλη τους τη ζωή. Πάμε τώρα αυτά τα πρωτοποριακά, να τα δούμε και εδώ. Και ξεκινάμε λοιπόν από τη βάση που κάθε ασθενής μας αξίζει αυτή την εκπαίδευση. Ωραία. Απλά όταν μπαίνει στο συμμετοχικό πρόγραμμα έχει πολλαπλά προνόμια. Εντάξει, κατανοητό. Αυτά είναι πράγματα πια που συζητιόνται. Πάμε επί του πρακτέου πλέον. Μάλιστα, επί του πρακτέου λοιπόν έχουμε την επίσκεψή μας εδώ
από μία ασθενή μας. Πολύ καλά. Η οποία θέλει να κάνει τον τυπικό ετήσιο έλεγχό της. Εγώ όμως πρώτη φορά τη γνωρίζω την κυρία. Mm. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχει και τι δεν έχει. Θα πρέπει, λοιπόν... Το OK να σας βγάλουμε στην τηλεόραση, ναι, το έχουμε, έτσι. Ναι, μια χαρά. Okay. Ωραία. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε την πρώτη μας τυπική εξέταση, κλινική εξέταση. Είναι ένας τυπικός έλεγχος, χρησιμοποιώντας αποστηρωμένα εργαλεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε για μια τέτοιου απλού τύπου εξέταση εργαλεία μίας χρήσης, τα οποία απορρίπτονται. Ωραία. Αυτά. Και αυτό που κοιτάμε σε πρώτη φάση είναι να δούμε την παρούσα κατάσταση της στοματικής κοιλότητας αυτή τη στιγμή. Ωραία. Ωραία. Για να ξεκινώντας δούμε. Λοιπόν, με μία πρώτη ματιά βλέπουμε ότι η κυρία έχει άψογο περιοδόντιο, που σημαίνει τα ούλα της είναι ροζ, στυλπνά και έχουν σχήμα μεσοδοντίων φυλών, όπως προβλέπεται κατά τα φυσιολογικά. Ωραία. Και στην κάτω και στην άνω γνάθο. Ωραία. Είναι άψογη. Η επόμενη κίνησή μας, αφού ελέγξουμε τα ούλα, είναι να δούμε αν έχουμε τεριδόνα. Πολλές φορές, λοιπόν, βλέπουμε και τα βλέπουμε και μόνοι μας στον καθρέφτη μας, άμα παρατηρούμε τα δόντια μας, κάποια μαύρα στιγματάκια. Ναι. Αυτά τα μαύρα στιγματάκια μπορεί να είναι τεριδόνα, μπορεί και να μην είναι. Εδώ, λοιπόν, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τι μπορεί να είναι, δηλαδή? Μπορεί να είναι μία απλή, συνήθως είναι χρωστική. Επειδή η ανατομία της αδαμαντίνης σε αυτήν εκεί την κατσαρή, σε εισαγωγικά, επιτρέψτε μου την έκφραση, επιφάνεια των δοντιών για να μασάνε. Αυτά τα κατσαρώματα που έχει, αυτές οι γραμμούλες, οι σχισμές που έχει, είναι πολύ έντονες. Είναι τριχοειδικής τάξης μεγέθους, έτσι. Ωραία. Και επικάθονται χρωστικές από τη διατροφή μας. Mm. Και παίρνουμε συνήθως ένα έντονο κίτρινο προς καφέ χρώμα. Ωραία. Με τον ίδιο τρόπο φαίνεται και η τυριδόνα. Mm. Κάπως έτσι φαίνεται και η τυριδόνα. Αλλά αν είναι χρωστική και δεν είναι τυριδόνα, θα ανοίξουμε το δόντι χωρίς λόγο. Ωραία. Οπότε αυτό δεν πρέπει να αποσαφινιστεί. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Για πάμε να δείξουμε πάλι, για να κερδίσουμε, να δείξουμε πόσο δυνατόν περισσότερα. Αυτό, μάλιστα. Αυτό, λοιπόν, που θέλουμε πρώτα απ' όλα να δούμε, είναι να δούμε τι μικροβιακή πλάκα έχει η κυρία τη στιγμή που μας επισκέπτεται. Πολύ καλά. Να δούμε, δηλαδή, αν τα δόντια της είναι καλά πλυμμένα, αν ξέρει να τα πλένει. Ωραία. Δείχνει η κλινική της εικόνα ότι είναι στην υγιεινή της άψογη. Ωραία. Αλλά εμείς θα κάνουμε τον τυπικό έλεγχο, όπως θα κάνουμε και κάνουμε σε όλους μας τους ασθενείς. Και να δείξουμε σαν να μην γνώριζε. Και να δείξουμε σαν να μην γνώριζε. Ωραία. Ακριβώς. Πάμε, λοιπόν. Να καταλάβει και ο κόσμος, έτσι μας παρακολουθεί, πώς θα βουρτσίσει. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Και να κάνω και κάποιες ερωτήσεις για να κερδίσουμε χρόνο, μην δημιουργούμε και αυτά που λέμε τηλεοπτικά κενά, κύριε Χαρίση. Μάλιστα. Τελικά, αυτά το μεσοδόντιο βουρτσάκι, το δοντικό νήμα και το. Πώς το λένε? Παρακαλώ. Το στοματικό διάλειμμα, χρειάζονται όλα αυτά? Όλα χρειάζονται με μέτρο. Όλα. Με μέτρο, λοιπόν, θα μας τα πείτε. Μάλιστα. Αυτό εδώ είναι ένα χαπάκι φουξίνης. Ναι. Είναι μια τυπική χρωστική, η οποία χρωματίζει μόνο το μικροβιακό φιλμ, την οδοντική μικροβιακή πλάκα. Ναι. Χρωστική είναι. Είναι υδατοδιαλυτή. Θα την... Τι θα δείτε με αυτό, δηλαδή? Θα σας πω τι θα δούμε. Θα δώσουμε στην ασθενή μας. Θα το λιώσει το χαπάκι και θα χρωματίσει όλο της το στόμα. Οι μαλακοί ιστοί θα χρωματιστούν και κυρίως η γλώσσα, γιατί η γλώσσα έχει αυτή την αδρή επιφάνεια με τις γλωσσικές θηλές. Μάλιστα. Οι βλενογόνοι αμέσως θα καθαρίσουν. Η καθαρή αδαμαντίνη δεν θα κρατήσει καθόλου χρωστική. Οι παρυφές των ούλων και χαμηλά-χαμηλά στα ούλα, πάνω στην αδαμαντίνη, από στα δόντια, από εδώ και προς την καμερά σας, να σας βλέπει ο κόσμος, θα κρατήσει λίγο χρωστική, πιθανόν. Εδώ η κυρία, επειδή έχει άψογη ίνη, μπορεί να βρούμε πολύ λίγη επικάθεση μικροβιακού φύλου. Έχει λιώσει το χαπάκι? Όχι ακόμα. Θα περιμένουμε λιγάκι, γιατί είναι
θέλει κάποιο χρόνο να λιώσει το χαπάκι. Πόσο χρόνο παίρνει περίπου, Η όλη η διαδικασία είναι της τάξης του ενός λεπτού με 5 λεπτών. Μάλιστα. Έτσι, για να τελειώσουμε αυτό τον έργο. Για πείτε μας μέχρι να λιώσει εδώ πέρα. Μέχρι να λιώσει λοιπόν το χαπάκι, αυτή η χρωστική λοιπόν θα μας δείξει πάνω στα δόντια, ναι, όπου υπάρχει μικροβιακή πλάκα, θα τη χρωματίσει. Όπου δεν υπάρχει μικροβιακή πλάκα, το δόντι παραμένει καθαρό. Μάλιστα. Ωραία. Είναι τόσο απλά, ωραία, τα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν τι κάνουμε, δείχνουμε στον ασθενή μας. Αυτό χρωματίζει γλώσσα και δόντια. Ναι, αλλά δεν μας είναι παρελκόμενο αυτό, είναι side effect. Εμείς θέλουμε τα δόντια, θέλουμε να χρωματίσει τη μικροβιακή πλάκα. Τη γλώσσα, ωραία, τη χρωματίζει, okay, απλά επειδή είναι αδρή. Ωραία. Το λέμε για να μην τρομάζουν οι ασθενείς μας. Όπως το κατάλαβα, εδώ είμαστε okay, τώρα. Τελείωσε. Ναι. Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει. Μάλιστα, ελάτε να δείτε την εικόνα λοιπόν τώρα τη φουξίνη. Σε ένα λοιπόν τόσο άψογο στόμα. Κοιτάξτε, έχουμε, βέβαια δεν ξέρω αν στην κάμερα φαίνεται τέτοια λεπτομέρεια. Λίγο δύσκολα, αλλά ναι, εδώ μας έκατσε μοβ. Μας έκατσε φουξίνη. Και το στόμα είναι άψογο, δηλαδή είναι 99,999% καθαρό. Οπότε με αυτό βλέπετε με ασφάλεια που υπάρχει πρόβλημα. Άμα δείτε, γιατί εδώ μιλάμε για έναν άψογο ασθενή στην υγιεινή, ναι, του. Σε ανθρώπους που δεν είναι καλή κατάσταση. Ένα, ναι, τυπικό, εντάξει, ασθενή. Εντάξει. Το μισό δόντι είναι βαμμένο μέχρι εδώ. Ειδικά στα παιδάκια. Βλέπετε αυτό εδώ το χρώμα που βλέπετε στη γλώσσα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το χρώμα, ναι, ναι, μπορεί να το δείτε σαν στεφάνι γύρω-γύρω από τα δόντια σε όλα τα δόντια. Απλά εδώ πέρα έχουμε έναν άψογο σε υγιεινή ασθενή. Μάλιστα, ωραία. Μάλιστα. Κατανοητό. Λοιπόν, κατανοητό. Ξεπλένουμε λοιπόν. Ναι, ναι. Εάν είχαμε λοιπόν τώρα πώς προχωράει η εκπαίδευση, εάν είχαμε επικάθεση μικροβιακής πλάκας. Πάμε από εδώ προς τον κόσμο και όσο να σας, ναι, ακούει. Να... Μάλιστα. Εάν είχαμε λοιπόν επικάθεση μικροβιακής πλάκας, ναι, αυτό που θα κάναμε, θα δείχναμε στον ασθενή μας, μάλλον θα προτείναμε στον ασθενή μας να μας δείξει πώς βουρτσίζει. Α, ωραία. Θα τον βάζαμε να βουρτσίσει τα δόντια του. Εδώ, εδώ. Ναι. Του δίνουμε εμείς τα υλικά, τις βούρτσες, τα πάντα. Βούρτσισέ τα. Βούρτσισέ τα λοιπόν τα δόντια σου. Μετά θα ξαναμπαίναμε στη διαδικασία της φουξίνης. Και θα βλέπαμε πού έχει εγκαταλείψει το βούρτσισμά του αβούρτσιστες περιοχές. Άρα του το δείχνουμε, ναι, και του λέμε, πιθανότατα, λέω εγώ τώρα με αυτά που εμείς συναντάμε κάθε μέρα, δεν βουρτσίζεις καλά στα πίσω σου δόντια. Γιατί έχει κρατήσει χρώμα εδώ πίσω, πάνω ψηλά στους γονθίους σου και κάτω χαμηλά στους γονθίους σου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρεις μία οδοντόβουρτσα. Τι οδοντόβουρτσα χρησιμοποιείς? Ευθεία οδοντόβουρτσα. Όχι, δεν θέλουμε να χρησιμοποιείς ευθεία οδοντόβουρτσα εσύ. Θα σου προτείνουμε να χρησιμοποιήσεις οδοντόβουρτσα με κάμψη και με μικρότερη κεφαλή. Τι το καθορίζει αυτό, δηλαδή? Αυτό το καθορίζει η ανατομία της στοματικής κοιλότητας, του φραγμού, όπως είναι τα δόντια και σχηματίζουν ένα τόξο από τη μία άκρη στην άλλη και στην πάνω και στην κάτω γνάθο. Άλλα στόματα είναι τετράγωνης διάταξης, άλλα είναι τρίγωνης διάταξης. Η ευαισθησία που μπορεί να έχει στα ούλα δεν παίζει το ρόλο του. Όχι. Μπορεί εγώ να έχω πιο ευαίσθητα ούλα από τη στιγμή που, όχι, δεν είμαι σε καλή κατάσταση ή κάποιο άλλο. Δεν φτάσαμε εκεί. Α, δεν φτάσαμε εκεί. Για εδώ πάμε. Μιλάμε για το ποια μέσα θα διαλέξει ο οδοντίατρος να προτείνει και να συνταγογραφήσει στον ασθενή του για να έχει την αποτελεσματικότερη δυνατόν στοματική υγιεινή. Ωραία. Για μάλιστα. Πάμε. Όταν φτάσουμε λοιπόν να έχουμε αποτελεσματική στοματική υγιεινή, τα ούλα δεν υποφέρουν. Okay. Βασικό. Ναι. Τέρμα. Τελείωσε αυτό. Ωραία. Ούλα δεν πονάνε, δεν ματώνουν όταν τα δόντια μας πλένονται σωστά και πλένονται σωστά με ειδική τεχνική και την ειδική τεχνική και τα ειδικά εργαλεία και υλικά θα τα συστήσει ένας οδοντίατρος που σε έχει περάσει από τέτοιου τύπου εκπαίδευση. Μάλιστα. Απλά πράγματα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θέλετε να πάμε στα σοβαρότερα? Για πάμε. Πάμε για να κερδίσουμε και όλα να δείξουμε, ναι, το δυνατόν περισσότερα, έτσι. Ωραία, τι θέλετε να δούμε λοιπόν τώρα εδώ? Αν είχαμε λοιπόν, θα τελειώνουμε την εκπαίδευσή μας. Ναι. Και αν είχαμε πέτρα, τριγύες κτλ. Ναι. Αφού θα εκπαιδεύαμε τον ασθενή μας, σε ένα επόμενο ραντεβού θα μπαίναμε να κάνουμε με υπερήχους, ναι, να κάνουμε έναν καθαρισμό. Ωραία. Να αφαιρέσουμε την επικάθεση της τριγύας πια. Της υπερβολικής τριγύας. Με υπέρηχο. Με υπέρηχο, μάλιστα. Αυτός είναι υπέρηχος. Αυτό δηλαδή τώρα, φαντάζομαι, δεν πονάει κιόλας, έτσι? Όχι, δεν πονάει. Αυτό δεν πονάει. Αυτό ακουμπάμε πάνω στα δόντια, ναι, με αυτόν τον τρόπο. Δεν θα κάνουμε τίποτα τώρα στην, ναι, κυρία. Εντάξει, okay, ναι, ενδεικτικά έτσι. Ενδεικτικά.
Ακουμπάμε με αυτόν τον τρόπο στην αδαμαντίνη πάνω των δοντιών και με την δόνηση που έχει το εργαλείο στη μύτη του, σπάει την πέτρα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, πάει και αυτό. Μετά λοιπόν γυαλίζουμε τα δοντάκια, ναι, και ο ασθενής μας βρίσκεται πια σε παρακολούθηση εάν έχει εκπαιδευτεί σωστά και βουρτσίζει σωστά τα δόντια του. Μια και αναφέρει το βούρτσιμο. Αυτή λοιπόν η, ναι, κυρία εδώ που την ανέλαβα τώρα, ναι, την εξέτασα τώρα, ναι, όταν θα είναι σε αυτό το συμμετοχικό πρόγραμμα, ναι, με αυτή τη συμβολική ετήσια, ναι, συμμετοχή, ναι, συν τα ωφέλη που έχει τα υπόλοιπα, η στοματική της υγεία και η παρακολούθησή της θα παραμείνει 100%, θα είναι 100% ασφαλής. Ωραία. Γιατί θα είναι 100% υγιής. Πάμε με αυτό. Κατανοητό. Φτάνει για πάντα, έτσι. Κατανοητό αυτό που λέτε. Έτσι. Πάμε λίγο στο βούρτσισμα τώρα. Να δείξουμε στον κόσμο πώς γίνεται το βούρτσισμα. Το βούρτσισμα. Το σωστό βούρτσισμα. Να το δείξουμε λοιπόν σε ασθενεία. Ελάτε εδώ, περάστε. Παίρνουμε λοιπόν μία οδοντόβουρτσα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε διαλέξει μία οδοντόβουρτσα. Ωραία. Τυπική. Ναι. Μέτρια προς μαλακή. Ωραία. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι, και επειδή ο κόσμος, όπως είπαμε και στο προηγούμενο μέρος, είπαμε ότι ο κόσμος θέλει να παίρνει σκληρές οδοντόβουρτσες γιατί μόνο έτσι νιώθει ότι βουρτσίζει τα δόντια του καλά. Ναι, ναι. Όχι. Αυτό είναι λάθος. Και ότι τα πιέζει και πολύ. Σου λέει, τα πιέσω και πολύ τα ούλα μου ή τα δόντια μου για να καθαρίσουν. Αυτό είναι λάθος. Ωραία, πείτε μας ποια είναι. Οι βούρτσες πρέπει να είναι από μέτριες προς μαλακές. Μέτρια προς μαλακή, ωραία. Αυτός είναι βασικός κανόνας. Ναι. Η συγκεκριμένη έχει και μια σχετική κάμψη για να μπορεί να πηγαίνει εύκολα στα πισοδόντια και να μπορεί να πηγαίνει και στην γλωσσική επιφάνεια των κάτω προστίων δοντιών. Πριν μας δείξετε, τι καθορίζει το μέτριο και το μαλακό για να επιλέξουμε. Αυτό το καθορίζει ο κατασκευαστής. Υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ISO. Όχι, για τα δόντια. Στο δικό μου στόμα. Οι οδοντίατροι πλέον έχουμε απαγορέψει την οποιαδήποτε χρήση σκληρής οδοντόβουρτσας. Οπότε σκληρή, γιοκ, τέλος. Δύσκολο, είναι δύσκολο να βρεις πια. Οκ. Okay. Έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, από μέτρια μέχρι μαλακιά. Ναι. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που θέλουμε, το βασικό που χρειάζεται στην στοματική υγιεινή, είναι το καλό σκούπισμα. Η καλή μηχανική απομάκρυνση των μικροβίων. Ωραία. Που είναι με τη μορφή του μικροβιακού φίλου. Για να δούμε πώς είναι. Πώς γίνεται λοιπόν η μηχανική απομάκρυνση. Δεν βάζω οδοντόκρεμα. Ναι, ναι. Όλοι ξέρουμε πώς μπαίνει εδώ το οδοντόκρεμα, βάζουμε μία μικρή ποσότητα. Ωραία. Και ξεκινάμε να βουρτσίσουμε με όσα δόντια πιάνει η βούρτσας μας, πιάνει περίπου ένα συν μισό και μισό από την άλλη πλευρά και κάνουμε κυκλικές κινήσεις, απαλές κυκλικές κινήσεις. Πιάνοντας και το ούλο. Πάνω στο ούλο, μπράβο. Μάλιστα. Είναι τόσο απλό. Κυκλικές από πάνω, έτσι. Συνέχεια όλο το. Σόλο. Από πίσω τι κάνουν. Ενώ ο περισσότερος κόσμος κάνει βιαστικά αυτό. Ναι. Και νομίζει ότι έχει πλύνει τα δόντια του. Όχι. Ναι. Το δόντι εδώ, σε αυτή την επιφάνεια, αυτό καθαρίζεται από τα χείλια, από τη γλώσσα, από τα μάγουλα. Ναι. Πολύ εύκολα. Ωραία. Εκεί που δεν καθαρίζεται το δόντι, είναι στις έντονες ανατομικές περιοχές που το δόντι ενώνεται με τα ούλα. Ναι. Εδώ μαζεύονται τα μικρόβια. Στη μοναδική περίπτωση που βρήκαμε εδώ στην κυρία σε τόσο πεντακάθαρο στόμα, λίγο πλάκα ήταν σε αυτό εδώ τον κοινόδοντα, γιατί, μάλλον που, μόνο εκεί πέρα που είναι κοντά στα ούλα. Μάλιστα, ωραία. Μόνο λίγο εκεί στο πίσω μέρος πώς γίνεται πάλι. Στο πίσω μέρος λοιπόν με τον ίδιο τρόπο. Κάνουμε αυτό εδώ το πράγμα, κυκλικές κινήσεις. Στο κάτω μέρος μπροστά κάνουμε με κατακόρυφη την τοποθέτηση της βούρτσας μας και το ίδιο στην πάνω γνάθο, επειδή είναι πιο ευρύ το τόξο του άνω γνάθου, η βούρτσα χωράει οριζοντίως. Κατανοητό. Εντάξει. Ωραία. Αυτό είναι. Αυτό είναι το βασικότερο όλο. Πάμε γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα που θα σας κάνω ακόμη. Οδοντικό νήμα. Μάλιστα. Βάζουμε. Οπωσδήποτε. Ε? Οπωσδήποτε. Κάντε καλό βούρτσισμα και οδοντικό νήμα και σταματικό διάλειμμα δεν χρειάζεστε ποτέ. Α, οπότε το καλό βούρτσισμα. Ήταν η απάντηση που σας φύλαγα, ναι, στην ερώτηση. Μπράβο. Εντάξει. Οπότε το στοματικό δεν είναι απαραίτητο. Δεν είναι τόσο απαραίτητο. Τόσο απαραίτητο. Δεν είναι τόσο απαραίτητο. Ωραία. Λοιπόν, οδοντικό νήμα. Όλος ο κόσμος το φοβάται και το βαριέται. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ωραία. Διπλώνουμε με τα δύο δάχτυλά μας. Ναι, ναι. Και μπαίνουν μεταξύ δύο δοντιών
Αγκαλιάζουμε το ένα δόντι προς τη μια του μεριά και πηγαίνουμε βαθιά μέχρι το ουλό και πριν βγούμε από την ένωση των δύο δοντιών, αγκαλιάζουμε το δίπλα δόντι και πάμε μέχρι την ένωση των ούλων και το βγάζουμε. Αυτό εδώ το τμήμα που βλέπετε τώρα που έγινε είναι γιατί τρίφτηκε το νήμα, είναι ειδικά επεξεργασμένο για να μαζεύει τη στιγμή που μπαίνει και ανοίγει, γίνεται σπογκώδες και μαζεύει όλα τα μικρόβια. Υπάρχει τέτοιο νήμα. Να το, αυτό είναι, σας το έδειξα. Δεν σας λέμε ποια είναι η εταιρεία είναι, δεν κάνουμε διαφήμιση της εταιρείας, υπάρχει τέτοιο νήμα. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό λοιπόν, αν το πάμε και το κάνουμε καλλιέργεια, ξέρουν οι άνθρωποι που κάνουν, όλοι κάνουμε εξετάσεις αίματος, αν το καλλιεργήσουμε λοιπόν αυτό εδώ το πράγμα, πάρουμε ένα δείγμα και το βάλουμε σε ένα τρευλίο και το καλλιεργήσουμε, θα βγάλουμε μικρόβια. Απλά. Και μπορούμε να κάνουμε και ταυτοποίηση μικροβίων. Μάλιστα, κατανοητό, κατανοητό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα. Κάτι άλλο σε ό,τι αφορά εδώ, σημαντικό, σε ό,τι αφορά την υγιεινή. Στην υγιεινή, αυτά, λοιπόν, εδώ έχουμε τελειώσει. Το ζήτημα των στοματικών διαλυμάτων βοηθάει εξαιρετικά στις φάσεις αποκατάστασης ουλίτιδας ή περιοδοντίτιδας. Ωραία. Λοιπόν, πάμε εδώ γιατί στον κόσμο πάνω απ' όλα. Ναι, ναι, λοιπόν, παρακαλώ. Πάμε για τα, πώς το λένε, τα εμφυτεύματα. Μάλιστα, εδώ. Καταρχήν εδώ χρησιμοποιείται, έτσι, και ήθελα να μου πείτε γι' αυτό που κουβεντιάζαμε. Πιστεύω έχει ενδιαφέρον. Το PRF, πώς λέγεται, μία μέθοδο. Τι είναι αυτή. Plasma Rich Fibrin. Plasma Rich Fibrin. Ναι. Αυτό σημαίνει πλάσμα, το πλάσμα του αίματος που είναι πλούσιο σε κάποιες συγκεκριμένες ίνες. Ναι. Ουσιαστικά είναι αυξητικοί παράγοντες, είναι κάποια πεπτίδια κτλ. Εμπεριέχονται στο αίμα μας. Ναι. Είναι μία. Δεν είναι πολύ πολύ καινούριο. Υπάρχει άνω της δεκαετίας έρευνα παγκόσμια. Είναι μία ιατρική βοήθεια. Ναι. Από την πλευρά της αιματολογίας και της βιοπαθολογίας. Βλέπετε τι. Μάλιστα, η οποία μας φτιάχνει αυτόλογα μοσχεύματα. Από το δικό σου το αίμα. Δηλαδή, έστω ότι είχαμε στην κυρία να τοποθετήσουμε ένα εμφύτευμα ή να κάνουμε εξαγωγή ενός δοντιού, να πάμε στα απλά. Παίρνουμε λίγο αίμα, βγάζουμε το δόντι μας, επεξεργαζόμαστε το αίμα σε ειδική φυγόκεντρο, φτιάχνουμε ένα λεγόμενο θρόμβο, το βάζουμε μέσα στην τρύπα, στο φατμίο που εγκατέλειψε η εξαγωγή του δοντιού, κάνουμε μία απλή σειραφή, η επιτάχυνση της επούλωσης είναι ραγδαία, η επιτάχυνση είναι πολύ αυξημένη, έχει πολύ μεγάλη επιτάχυνση στην επούλωση, έχει ανωδυνία και διατηρεί κυρίως το κόκαλο σε πολύ καλά επίπεδα. Κινηματογραφικές απαντήσεις. Κινηματογραφικές γιατί απαντήσεις. Τελειώσαμε. Μάλιστα. Αξίζει τον κόπο να βάλει εμφυτεύματα. Κάποιος. Ωραία, για να κλείσουμε με τα εμφυτεύματα. Πείτε μου τα εμφυτεύματα, όταν δεν έχεις δόντια, είναι το καλύτερο που μπορείς να έχεις στο στόμα σου. Η διάρκεια τους πόσο μπορεί το να φτάσει. Το κινηματογραφικά. Ναι, η διάρκεια τους πόσο μπορεί να φτάσει. Είναι καθαρά ζήτημα χειρουργικής τεχνικής, είναι καθαρά ζήτημα οστικού υποβάθρου. Μπορούν να φτάσουν. Ταιριάζουν σε κάθε στόμα. Παντού. Παντού. Ωραία. Λοιπόν, άλλο, αυτό που σας είχα ρωτήσει. Πολλοί με τα σφραγίσματα, με τα μαύρα και τα λευκά σφραγίσματα. Μάλιστα. Τι γίνεται, αυτοί που έχουν μαύρα πρέπει να τα αντικαταστήσουμε λευκά, πρέπει να φοβούνται, πείτε σύντομα. Δεν πρέπει να φοβούνται τίποτα ιδιαίτερο, ό,τι να πάθουν το έχουν πάθει. Ναι. Καλό είναι να αφαιρεθούν. Καλό είναι να αφαιρεθούν, να μπουν λευκά. Καλό είναι να αφαιρεθούν. Ο υδράργυρος δεν είναι ο ψευδάργυρος που κάνει το πρόβλημα, είναι ο υδράργυρος που κάνει το πρόβλημα. Ναι. Επειδή είναι, όλοι ξέρουμε ότι είναι υγρό μέταλλο και περιέχεται στα αμαλγάματα, είναι βασικό συστατικό για να γίνει το αμάλγαμα. Από υγρό να γίνει στερεό και να γίνει μέταλλο. Αυτό το πράγμα συνέχεια αναδύεται στο στόμα με μικροσκοπικά σταγονίδια. Κατανοείτε ότι θέλετε να πείτε. Και τελευταίο, επειδή πολλοί τρελαίνονται με αυτή τη λεύκανση. Μάλιστα. Βλέπω ανθρώπους και στην τηλεόραση, συναδέλφους που βγαίνουν και φίλους γενικότερα, πάνε και κάνουν τα δόντια τους πιο άσπρα και από το χιονάνθρωπο. Τελικά, τι πρέπει να γίνει με αυτή την ιστορία. Τα δόντια να πηγαίνουν, να γίνεται η λεύκανση με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να μην φτάνουν σε πολλές περιπτώσεις και στα επίπεδα της γελιότητας. Έτσι, κοιτάξτε, πολύ σύντομα. Το ζήτημα αισθητικής είναι υποκειμενικό. Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν όντως να το κάνουν αυτό το πράγμα. Όταν κάνουν, όπως μου είπατε, πάρα πολύ λευκά σε επίπεδο ψεύτικου τα δόντια. Όταν λοιπόν αντιλαμβανόμαστε σε επίπεδο ψεύτικου τα δόντια, είναι ψεύτικα. Δεν είναι φυσικά
ναι. δόντια που έχουν υποστεί οδοντιατρική λεύκανση. Ωραία. Η οδοντιατρική λεύκανση είναι μια πάρα πολύ ωραία ναι. αισθητική θεραπεία, ναι. ανώδυνη πλέον και χωρίς να προκαλεί ζημιές. Όλα αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά που σου λέει πάρα αυτό, θα κάνεις κάτασπρα τα δόντια σου και όλα αυτά, είναι επικίνδυνα? Όχι. Βοηθάνε? Βοηθάνε, τώρα με ρωτάτε επιστημονικό πράγμα το οποίο θα σας το πω απλά. Ναι. Τα οδοντιατρικά υλικά είναι της κατηγορίας του 16% περιεκτικότητα σε συγκεκριμένο υλικό ναι. και αυτά που κυκλοφοράνε στο εμπόριο είναι της τάξης του 0,01%. Καληνύχτα ζωή. Μάλιστα. Λοιπόν, okay. Κύριε Χαρίση, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και εσάς. Έτσι μας βοηθήσατε εδώ. Πιστεύω ότι, αν μη τι άλλο, ο κόσμος πήρε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Έτσι, σημαντικά, πιστεύω να το βοηθήσαμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι. Καλό καλοκαίρι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Δημήτρης ο Χαρίσης, ο οδοντίατρος. Να ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα επιλέξατε τις ιατρικές συναντήσεις για την ιατρική σας ενημέρωση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού μέχρι και τα τέλη Ιουλίου στους 89,5 το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα. Καλό βράδυ να έχετε και να προσέχετε όλη την υγεία σας. Γεια σας. Καλό βράδυ.